Καλησπέρα σας. 13 του μήνα, Τετάρτη, δεύτερη Τετάρτη του μήνα, και κοντά μας είναι ο φίλος μας ο Σταθόπουλος ο Νικόλαος, ο ηθοποιός. Βέβαια λιγάκι έτσι μπήκαμε τώρα απότομα, αλλά πριν ξεκινήσω να σας πω για τις εκλογές που γίνανε την Κυριακή στην Ένωση Κρητών και υπήρχε και συμμετοχή. Να πω ότι οπωσδήποτε να συμμετέχουμε στην αιμοδοσία που είναι το Νοέμβρη στους Αγίους Αναγύρους στην Παρασκευοπούλου. Θα το ξαναπούμε κιόλας 6 Νοεμβρίου. Θα σας το ξαναθυμίσω. Στις εκλογές ποιος σκέφτεσαι? Στις εκλογές στην Ένωση Κρητών, βγήκανε τα ίδια άτομα του ΔΣ. Τώρα δεν έχουν πει ακόμα ποιος είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Θα κάνουμε μια γενική συνέλευση και θα δούμε. Οι ίδιοι βγήκαμε τους. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Τώρα... Καλό είναι αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, δεν υπάρχει προσέλευση. Πάλι δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει προσέλευση, δηλαδή. Δεν υπάρχει προσέλευση. Αυτά είναι. Όταν δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν υπήρχαν υποψηφιότητες, δεν υπάρχει. Γιατί το να πεις ότι μπαίνεις σαν ΔΣ. Δεν είναι άντε μπήκα, θέλει τρέξιμο, θέλει χρόνο, ποδαράκια τρεχάτε με, θέλει υπομονή, θέλει όρεξη, θέλει να αγαπάς αυτό που κάνεις, θέλει ανιδιοτέλεια, ωραία. Γιατί πολλοί χρησιμοποιούν την εκκλησία και τους πολιτιστικούς συλλόγους για να κάνουν αυτοπροβολή, για διάφορα. Όχι, αυτό είναι η Ένωση Κρητών Νέα Σμύρνη που πάμε. Κρητών, αλλά... Από την Κρήτη, όχι Κρητών, ότι από την Κρήτη, κριτική, κριτική, όχι, Κρήτη. Ένωση Κρητών, έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Αυτοί που κρύβουν, λέει. Μήπως γιατί είναι πολύ πια και θα πρέπει να κάνουμε μια ένωση. Να κάνουμε μια ένωση Κρητών θεάτρου, λες τώρα. Όχι, οι κριτικές επιτροπές που βγαίνουν σε διάφορα talent show, οι άλλοι και αυτά είναι. Το κριτική θεάτρου δεν είναι και πάρα πολύ τώρα. Οι άλλοι είναι περισσότεροι, κατάλαβες. Οπότε. Έλα να σου πω. Έχεις πολύ δίκιο και είναι πολύ εύστοχο αυτό τώρα που λες. Κάνουμε ιδέα λοιπόν. Δηλαδή, και θα και εκεί θα δει συμμετοχή στην ψηφοφορία. Θα σου πω γιατί είναι εύστοχο. Γιατί πραγματικά έχουν γίνει περισσότεροι κριτές και έχουν γίνει όλοι κριτές. Είναι και αυτό που το βάζεις. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι, επειδή είμαι 20 χρόνια, ξέρω εγώ, σε έναν επαγγελματικό χώρο, είμαι άξια να κρίνω τον άλλον. Γιατί άμα δεις τους κριτές. Δεν έχουν κάποια παιδεία που πάνε να κρίνουν κάποιον, αν εξαιρέσουν κάποιοι μερικούς. Άλλοι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή δεν λέμε τώρα για τις μουσικές αυτές που βλέπεις κάποιους στιχουργούς και αυτά, ναι, αυτοί ξέρουν να κρίνουν. Αλλά τώρα η κάθε τραγουδίστρια δεν νομίζω θα κρίνει εξαιδίων τον άλλονα. Δεν νομίζω ότι έχει την πείρα, την ακουστική για να κρίνει ένα διαγωνιζόμενο. Αυτό κανονικά θα το πρέπει να το κάνουν δάσκαλοι της ορθοφωνίας. Αλλά δεν τους βάζουνε. Γενικά τώρα όλο αυτό το πράγμα με την κριτική είναι λίγο περίεργο. Στον ντύσιμο, βλέπω αυτές που κάνουν τον ντύσιμο και δίνονται σαν τους καραγκιόζηδες και λέει τι ωραίο και τι ωραίο. Και εγώ δεν θα τα φόραγα, δηλαδή τις ξεφτιλίζουν τις γυναίκες. Ναι, και άμα δεις ποιες ήταν οι κριτικές επιτροπές και αυτά, και άσχετη. Τίποτα άσχετη, είναι άσχετη, καμία σχέση δηλαδή με το... Γι' αυτό πρέπει να γίνει λοιπόν αυτός ο... Και υπερισχύουν τώρα αυτό που πες. Και επειδή είσαι και ηθοποιός, θέλω να σου πω πρώτα απ' όλα, Νικόλα, εγώ τον όνομα Νίκος το έχω συνδέσει με το ψάρεμα. Γιατί του... είναι ο Άγιος Νικόλαος, είναι και αδερφός μου Νικόλα. Ναι, λέει και ο Νικόλας Ψαράς, ο αδερφός μου είναι Νικόλας. Α, ναι. Ψαρεύει κιόλας. Ψαρεύει κιόλας, γι' αυτό. Ναι, ωραία. Και το έχω συνδέσει έτσι. Εσύ έχεις καμιά σχέση με τα ψάρια ή ψάρευες... Ούτε ως ζώδιο. Ούτε σαν ζώδιο. Όχι, δεν είναι. Τίποτα. Αν και με το νερού, καρκίνο. Καρκινάκι, ναι, έχει σχέση. Και ο αδερφός μου καρκίνος είναι. Μάλιστα. Και Νίκος και καρκίνος. Και τι μακριά πέτρα φοράς. Όχι, μια χαρά είσαι. Τι πέτρα φοράς, γουρικιά. Αμέθιστος. Ναι. Να μην είναι αμέθιστος που λένε. Άλλοι κατάρα το βρίσκουν, ναι, άλλοι σου λένε. Έχω και εγώ αμέθιστο. Το βγάλα όμως από πάνω μου και έχω τρεμό το σταυρό μου. Εγώ τώρα το πήρα το καλοκαίρι. Ναι, έτσι αμόβα. Και λέω, ναι, πού πήγα στα νησιά. Ναι, κάτσε, γιατί ξεκινήσαμε και τα είπαμε όλα μαζί και δεν είπαμε το πήγα να πω για τους Κρήτες και με μου κάνες... Τους Κρήτες, είπες, ναι, η Ένωση Κρητών. Και μου κάνε... Με την επικαιρότητα, τι να κάνουμε, πηγαίνουμε...
Θα ξέρουμε την άλλη εβδομάδα, θα ανακοινώσουμε ποιο θα είναι το Δέλτα Σίγμα. Όχι, όχι, μπορεί να αλλάξουν κάποιοι, εντάξει. Μπορεί να αλλάξουν. Να βγάλει ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς, να μην είναι πια αντιπρόεδρος, ξέρω εγώ, ο Νίκος, να είναι, θα είναι ο Θανάσης, κατάλαβες, να αλλάξει το σκηνικό. Καλή επιτυχία πάντως να ευχηθούμε στο Δελτασίγμα. Ναι, σε όλους αυτούς. Θέλω να πω και για την αιμοδοσία για την εκκλησία, θα σας το πω και την άλλη Τετάρτη ακριβώς και τις ώρες. Πρέπει να είναι η πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, 6 του μήνα. Και είναι από το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα. Καλό είναι να δίνουμε το αίμα μας, σώζουμε ζωές. Τώρα το έχουμε ανάγκη περισσότερο από άλλες φορές. Κοίταγα σήμερα την Καραγιάννη, τη δημοσιογράφο, που έφυγε από καρκίνο, που διαγνώστηκε με καρκίνο στο μαστό, στο πνεύμονα το 2020 και επειδή λόγω COVID δεν μπορούσε να κάνει τις χημοθεραπείες, άρχισε να τις κάνει 3 μήνες. Α, ναι. Η κοπέλα πέθανε τώρα. Λόγω COVID. Και θα σου πω κάτι τώρα, ότι τώρα δηλαδή αυτό που τη βλέπω, που είχε και λεφτά η κοπέλα. Εγώ έχω μια φίλη μου που δούλευε στο θριάσιο και μέσα στο θριάσιο που δούλευε, μεγάλη γυναίκα, είδαμε ότι έχει καρκίνο. Επειδή είχε τις γνωριμίες, επειδή έχει τους γιατρούς, επειδή κάνει μεσοθεραπείες, τον μίκρινε κατά πολύ τον καρκίνο, της είχαν δώσει χρόνο ζωής το πολύ 2 χρόνια και έχει ξεπεράσει τα 4 χρόνια, 5 και τον μίκρινε και τον ξεπέρασε. Μπράβο. Ναι, το μπράβο, ξέρεις που είναι, το ότι επειδή δούλευε μες στο νοσοκομείο, μπορούσε και πήγαινε και έκανε αμέσως. Δεν έχει δηλαδή, εγώ για να πάω να κάνω αξονική στο κεφάλι ή στο σώμα, θέλω ένα μήνα πριν. Αυτή λόγω ότι ήταν ο άντρας της εκείνης στα νοσοκομεία, κατευθείαν δεν το ζήσα, το είδα αυτό το πράγμα. Και δηλαδή αυτό είπα, ότι αυτή η γυναίκα σώθηκε, που και μεγαλύτερη σε ηλικία από την Καραγιάννη, σώθηκε γιατί είχε τους γιατρούς πάνω από το κεφάλι της. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Να βρούμε, πρέπει να βρούμε σχέση με ανθρώπους που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Και αυτό, ναι, και να μπορούν να έχουν τα μέσα, για να μας βοηθήσουν να κάνουμε αμέσως. Έχουμε ένα. Τα ραντεβού. Ναι, μπράβο, ναι. Αυτός τώρα, μιλάμε για τη γυναίκα αυτού του ανθρώπου τώρα. Επειδή δεν χρειαζόταν να κλείσει. Ρε παιδί μου, τώρα πας και λες, θέλω μια αξονική. Σου λένε σε 1 μήνα, σε 2 μήνες. Δευτέρα πήγαινε, Τρίτη γινόταν η αξονική, κατάλαβες. Έτρεξε πολύ και βοηθήθηκε η γυναίκα και πάνε, είναι και καλύτερα. Αλλά θέλω να σου πω πόσο παίζει. Κοίταξε να σκέφτεσαι με τις συγχωνεύσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ που είμαι και από την Μεσσηνία, παλιά είχε νοσοκομεία, είχε κάθε πόλη μεγάλη, είχε φροντίδα, πρωτοβάθμια, αυτό. Τώρα, σπάς το πόδι σου και πας στην Πάτρα. Μπράβο. Είναι, δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα που το βλέπουν λίγο σαν. Ότι αν δεν έχει πολύ κόσμο, δεν μας βολεύει τόσο πολύ. Περίμενα, θα τα πούμε όλα. Μ' αρέσει, εσύ, θα κάνουμε καλή κουβέντα, αλλά θέλω να μου πεις ποιος είναι ο Νίκος μας. Ξεκίνα με τον Νίκο. Ο Νίκος ήταν ένα μικρό παιδί. Ήταν ένα μικρό παιδί. Και τώρα είναι μικρό παιδί. Εγώ βλέπω τα μάτια του ότι είναι 9 χρονών, είναι εκεί περίπου πρέπει να είναι. Ακόμα που να είναι, θα πάω. Ναι. 10 που θα έρθει να βάζω σπυράκια. Ναι, όχι, μην το κοροϊδεύει. Όχι, δεν το κοροϊδεύω. Η ψυχή είναι, εγώ είμαι 11. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, είμαι πιο μεγάλη από σένα. Για πες μου λοιπόν για τον Νίκο. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Αυτά τελείωσε. Μου άρεσε, ήθελα να ασχοληθώ με το θέατρο. Παιδιά, λέει αυτά έτσι, εντωμεταξύ έχει ένα βιογραφικό, έχει συμμετοχές, έχει γράψει πολλά σενάρια, έχει συμμετέχει, για ξεκινά. Δεν είναι και τίποτα το, φαίνεται, αλλά δεν είναι και τίποτα το τρομένο, ξέρεις, σχέση για το ένα πράγμα παίρνει το άλλο και γίνεται. Αυτό μου άρεσε με το θέατρο, θέλω να ασχοληθώ, να γίνω. Από μικρός δηλαδή το είχες. Ναι, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Μου άρεσαν βέβαια και οι μουσικές, γιατί η μουσική θεωρούσα πιο σοβαρή, γι' αυτό δεν ήθελα να ασχοληθώ. Πήγα σε μια σχολή, στη σχολή Βεράκη, αποφύτησα και άρχισα μετά σιγά σιγά να δουλεύω. Κάποιες ομάδες, κάποια αυτά, δικά μας πράγματα. Δούλεψα ουσιαστικά τα πρώτα 8-9-10 χρόνια σαν ηθοποιός. Μετά ήρθαν έτσι τα πράγματα και άρχισα να δουλεύω σαν σεναριογράφος. Είναι πάντα εύκολο να γράφεις σενάριο. Είναι πιο εύκολο να γράψεις σενάριο από το να το αποδώσεις και να το παίξεις, πιστεύεις? Το κάθε πράγμα έχει τη δυσκολία του, δεν ξέρω τώρα, είναι και τι σου βγαίνει πιο εύκολα. Εμένα
δεν μπορείς να πεις ότι κάτι είναι πιο εύκολο. Αν έχεις μία. Ένα φασόν που λένε και στο ερμηνεί και στο παίξιμο. Εγώ πιστεύω ότι είναι αλλιώς να γράψει ένα διήγημα και αλλιώς να γράψει ένα σενάριο. Ναι. Δηλαδή το να κάνεις το διήγημα σενάριο έχει τη δυσκολία. Το εγώ το έχω επιχειρήσει, γι' αυτό το λέω. Έχει δυσκολία. Ίσως είναι πιο δύσκολο το σενάριο. Το διήγημα ή ξέρω εγώ ένα λογοτεχνικό βιβλίο, σου έχεις την ελευθερία να κάνεις ό,τι θες. Εσύ περιγράφεις το χώρο, εσύ μπορείς να. Το σενάριο, επειδή ξέρεις ότι αυτό δεν είναι. Δηλαδή στο διήγημα είσαι εσύ, φτιάχνεις εσύ όλο τον κόσμο, ας πούμε, που θα διαβάσει αυτό ο αναγνώστης. Στο σενάριο, όταν τελειώσεις, το παίρνει ο σκηνοθέτης, η ηθοποιή, δηλαδή φεύγει από σένα και ξέρεις ότι αυτό δεν το γράφεις. Ουσιαστικά δεν είσαι εσύ ο ίδιος, το γράφεις για κάποιους άλλους για να το δουν και να το. Όπως και αυτοί, μετά το κάνουν για να το δει ο τηλεθεατής ή ο θεατής από την έρωτα. Ναι, παιδί μου, βλέπεις πολλούς που λένε έγραψε ένα σενάριο πάνω στον τάδε ηθοποιό. Αυτό είναι πολύ, το καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί αν ξέρεις έναν ηθοποιό, ξέρεις πάνω κάτω, σε εμπνέει. Δηλαδή, καμιά φορά λένε ότι τα όρια ή οι περιορισμοί είναι αποτρεπτικοί, δεν είναι καλοί. Εγώ νομίζω ότι καμιά φορά σε βοηθάνε. Δηλαδή, αν σου πω τώρα γράψε κάτι και το θέμα είναι ό,τι θέλεις, μπορεί να σου φαίνεται ότι α, καλά, θα το γράψεις εύκολα, ότι αλλά να πεις ότι τι θα γράψεις. Αν σου πω είναι δύο σε ένα δωμάτιο, δύο μια συνέντευξη και ξαφνικά. Αν είναι κάτι συγκεκριμένο, ναι, είναι διαφορετικά. Όσο πιο συγκεκριμένο γίνεται, τόσο πιο. Ενώ όταν είναι ελεύθερο το θέμα, μπερδεύεσαι. Ναι. Το ξέρω. Συνήθως προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα, να τα πεις όλα και γίνεται. Πολλοί ηθοποιοί όμως ξεκινάνε σαν ηθοποιοί και τελικά καταλήγουν σκηνοθέτες, σεναριογράφοι. Ναι. Έχω δει δηλαδή που αλλάζουν μετά και. Ας πούμε και ο Κιμούλης ξεκίνησε ηθοποιός, έγινε σκηνοθέτης στο τέλος. Ναι. Πολλοί. Και τώρα εντάξει, μην πάμε σε ονόματα που τα έχουν πυροβολήσει, που εγώ είμαι αρνητική σε αυτό που έχει γίνει. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Έχω ακούσει. Δηλαδή, πάμε λοιπόν τις δουλειές σου που ξεκίνησες έτσι, ναι, μερικά έτσι λεπτό, όχι εν ολίγης, πρέπει να γνωρίσουμε τον Νίκο μας. Ξεκινήσαμε, όταν τελειώσαμε τη σχολή κάποια παιδιά κάναμε μια ομάδα και πάντα έβλεπα ότι το πράγμα με πήγαινε στο πιο ομαδικό, δηλαδή άλλα παιδιά πηγαίναμε σε οντισιόν, στα κρατικά, στο ΔΠΘ, σε μεγάλους διάσους, δεν λέω δεν πήγα κι εγώ, αλλά δεν επέμενα πάρα πολύ να. Μου άρεσε πιο πολύ το να έχω δηλαδή αυτά που θέλω να. Δηλαδή καμιά φορά έπαιζα στις παραστάσεις και στεναχωριόμουν για τους θεατές που βλέπαν, λέω, ρε παιδί μου, κρίμα, γιατί να το δούμε τώρα αυτό το πράγμα, για να μην δούνε κάτι που να χαρούν για αυτά. Δεν σ' άρεσε αυτό που έκανε. Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό που βλέπαν. Και ήθελα να έχω με έναν τρόπο όχι τον έλεγχο, οπότε προσπαθούσα και στους ρόλους μου να βάζω πιο πολύ, να κάνω δηλαδή αυτά τα πράγματα που πιστεύω ότι. Αυτά που ήθελα να πω εγώ, ας πούμε. Με το σενάριο αυτό είναι πιο εύκολο. Το καταφέρνεις πιο εύκολο από το να παίρνεις απλά λόγια άλλων και να τα αλλάζεις, ναι. Ναι, είναι να τα λες, αλλά δεν υποτιμούμε με αυτό τη δουλειά. Δηλαδή οι ηθοποιοί έχουν τα κείμενα, ας πούμε, τα μεγάλα, έχουν πολλές αναγνώσεις, ερμηνείες κτλ. Οπότε σε καλύπτουν έτσι κι αλλιώς. Απλά και σαν δουλειές για να υπάρχει μια ελευθερία, ήμασταν και πιο μικροί τότε, δεν ήμουν 9, ήμουν 5 που λες και εσύ, ήθελα να. Προσπαθούν να σε μαζέψουν, δηλαδή να είσαι πιο ελεύθερος, οπότε φτιάχναμε κυρίως ομάδες, κάναμε δικές μας δουλειές. Μέχρι και μέσα στην κρίση κάναμε ένα musical δικό μας με ζωντανή ορχήστρα, με σκηνικά, με αυτά που χωρίς μία. Όταν λέμε χωρίς μία δεν πλήρωσε κανείς ένα. Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχει ομάδα με όρεξη για δουλειά δεν χρειάζονται λεφτά. Ναι. Γενικά όπου υπάρχει όρεξη για δουλειά το χρήμα φεύγει. Όπου δεν υπάρχει όρεξη, αρχίζεις και πληρώνεις. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί άμα βρεις μια ομάδα και είναι power και συνήθως τα ωραία πράγματα έτσι ξεκινάνε και μετά όταν μπαίνει το χρήμα χαλάνε. Απλά κάποια στιγμή πρέπει να πει και αυτό, γιατί δεν μπορεί να είσαι συνεχώς και να δουλεύεις για ελάχιστα. Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι, βάλε τώρα. Κάποτε οι ποδοσφαιριστές παίζανε για τη φανέλα. Ήταν πιο ωραία η μπάλα, πιο πορωμένη. Ναι. Κάποτε ψηφίζαμε για το χρώμα, ήταν πιο ωραία, πιο πορωμένα. Ο άλλος έπαιζε, ξέρω εγώ, θέατρο γιατί αγαπούσε αυτό και ας ήταν ψωμί και λιά και ας μην. Ναι, δηλαδή, επέλεγε έναν τρόπο, ένα στυλ θεάτρου, ξέρω εγώ.
Όπως τώρα πάλι θα φτάσω στον Κιμούλη, που εγώ τον Κιμούλη τον δικαιολογώ 1% για την κίνηση που έκανε στη συγκεκριμένη ηθοποιό. Εγώ δεν τον δικαιολογώ, αλλά όχι, να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ πολύ, εγώ είμαι ατάλλαντη τώρα και σένα θέλουν να σε περάσουν ντε και καλά να με κάνεις φίρμα. Ναι, εντάξει, κάτσε ρε φίλε. Μπορείς έτσι να τον πάρεις, έγινε. Να μην τον πάρεις τον άλλο. Μα αφού του το επιβάλλουν και τον χρηματοδοτώ και του χρηματοδοτώ το θέατρο και τον κρατάω εδώ και του λέω τώρα εγώ σου πασάρα, αυτή είναι που κάτι να ηθοποιός. Και η άλλη είναι ζώο, δεν θα της δώσει και μια κλωτσιά να ξεκινήσει. Μα δεν ξεκινάνε όμως με κλωτσιά και δεν... Κακιά είμαι. Όχι, όχι, δεν είσαι κακιά, αλλά ρε παιδί μου δεν πάει. Δηλαδή ο Κιμούλης είχε μια δύναμη, δεν είναι τώρα. Αυτό, άκου, δεν είναι τώρα, περίμενε. Αυτό δεν είναι τώρα. Δεν είναι τώρα. Ήταν όταν ο Κιμούλης δεν είχε δύναμη, είναι πριν 25 χρόνια. Μα είναι. Είναι πριν 25 χρόνια, τότε ο Κιμούλης ακόμα. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο μία. Δηλαδή βγήκανε μία, δύο, τρεις, πάρα πολλές. Όχι, βγήκανε για τον Κιμούλη. Για τον Κιμούλη είπε, βγήκε μόνο αυτή η συγκεκριμένη. Εγώ τον Κιμούλη έχω δει. Κακό χαρακτήρα του και καλά είναι απότομο. Το ότι βίασε και έκανε. Καταπληκτικές παραστάσεις του Κιμούλη μου έχουν μείνει, μου έχουν εντυπωθεί. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι ηθοποιάρα, ταλαντάρα. Ναι, και σαν. Έχω δει και άλλες παραστάσεις που δεν μου αρέσαν τόσο πολύ δικές του. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά. Τίποτα δεν δικαιολογεί, αυτό δεν είναι θέμα. Το να φέρεσαι άσχημα στον άλλο. Του λες, κοίταξε, πιάνεις και τον επιχειρηματία και του λες, κοίταξε να δεις. Να δεν κάτι. Μου κάνει για να δεν θα πάει προοπτική, καλά, θα σε διώξω. Με αυτή την προοπτική έπρεπε εγώ τώρα και θα τη στείλω και μήνυμα της Βανέσας. Έπρεπε εγώ τώρα τη Βανέσα να την έχω πάει στα δικαστήρια. Έπρεπε το γραφείο που δουλεύω τώρα. Να, μια προϊσταμένη που με έλεγε χαζή, με έλεγε ηλίθεια πάνω από το κεφάλι μου. Και μου αυτό το σημείο να παραδεχτεί και να πει έχει δίκιο, καλά μου τα λέει. Πρώτον πάει να πει ότι. Όχι, δεν λες αυτό. Απλά κάνεις υπομονή γιατί εκείνη τη στιγμή κοιτάς πώς να πάρεις το μισθό σου. Και ο άλλος έχουν μια κακιά. Άκου τώρα να σου πω κάτι. Σε αυτό φταίει η εκπαίδευση που κάνουν. Όχι, πιστεύεις ότι με τον τρόπο που αντέδρασε θα βοηθούσε να παίξει καλύτερα η ποιότητα. Μπορεί να την ξύπναγε. Μπορεί, άμα κάτσε να σου πω κάτι, μπορεί εγώ να την. Εγώ δεν ξέρω και το παρασκήνιο. Μπορεί να τη το πει μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και να μην κατάλαβε και να φτάσει εκεί. Δεν νομίζω ότι με τη μία το έκανε. Όπως βγήκανε κάποιες κοπέλες και τις άκουσα σήμερα στο ίντερνετ που βγήκανε την Κυριακή στα κανάλια σε... και λέγανε για τον, Φιλιππίδη ότι εμείς συνεργαστήκαμε, δεν μας έδωσε δικαίωμα κανένα. Δεν και λέει η κοπέλα. Σε όλες τις ναι, γυρνάει η κοπέλα και λέει: εγώ λέει και μια φορά. Δηλαδή είναι. Στο παρελθόν. Δεν μπορεί να είναι με όλες. Ναι. Όταν ήμουν 19 χρονών, στο παρελθόν, λέει: πήγα και ένας μου κάνει χειρονομία. Εκείνη την ώρα τον χαστούκησα. Δηλαδή ήμουν γλωσσού. Και αφού ήμουν γλωσσού, κανείς δεν τολμούσε να μου κάνει κάτι. Και δεν είναι η μόνη που το είπε. Είναι πολλές. Είναι πολλοί ηθοποιοί που λένε ότι. Κάπου αυτό, κάπου άλλο από σκοπή που έγινε. Ναι, μεν εντάξει, βγήκανε και κάποιες αλήθειες, αλλά κάπου αλλού από σκοπή. Δεν μπορεί, κυρία μου, αφού σε βίασα επί 15 χρόνια να συνεργάζεσαι μαζί μου βιασμένη. Δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν γίνεται, φεύγεις. Σε βίασα, φεύγεις. Δεν με θες να με δεις στα μάτια σου, είμαι βιαστή, σου φεύγεις. Δεν συνεργάζεσαι 15 χρόνια μαζί μου. Δεν συνεργάστηκα μία 15 χρόνια μαζί, όμως, αλλά όχι, το να τελειώσει η χρονιά... Συνεργαστήκανε και σε άλλη και σε άλλη. Δηλαδή αυτές οι δύο που τον έχουν κρίνει τον Φιλιππίδη έχουν συνεργαστεί μαζί του. Και ξανά και ξανά. Καταρχάς αυτές οι οποίες έχουν, τον έχουν μηνύσει, δηλαδή αυτές για τις οποίες είναι στη φυλακή, δεν ξέρουμε ποιες είναι. Δεν έχουν βγει τα ονόματά τους. Αυτές που λες εσύ είναι αυτές που απλά είπαν ότι ναι και εμένα μου είχε κάνει κάτι παρόμοιο. Αυτές οι τρεις. Αλλά όχι, ρε, η Παπαχαραλάμπου είπε ότι πήγε να τη βιάσει αυτή. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στη φυλακή του Παπαχαραλάμπου και δεν είπε ότι πήγε να τη βιάσει. Είπε ότι. Κοίταξε, επειδή στο θέατρο, παιδί μου, έχουμε μια σκηνή εμείς. Μπορώ να σε πιάσω έτσι, αλλά μπορεί ξαφνικά να σε πιάσω και λίγο. Εγώ τη συγκεκριμένη. Εγώ δεν το ξέρω ούτε το Φιλιππίδη ούτε την Παπαχαραλάμπου. Τη συγκεκριμένη όμως παράσταση την είχα δει. Πρέπει να ήταν το. Και εγώ το είχα δει τότε. Ναι, και που τη μου είχε κάνει εντύπωση και πως τη φύλαγε τόσο ζωντανά και εγώ το είχα σκεφτεί μάλιστα, αυτό. Εγώ όμως, και εγώ την είχα δει και το είχα πει. Με άσχημα, δηλαδή μου είχε μείνει στην εντύπωση. Πως τη φιλούσε και έτσι παθιάρικα. Έτσι λέμε τώρα. Εντάξει, περιμένω στη σκηνή, ας να το κάνουμε. Δεν μπορούν να...
Δεν το διέχω, δεν ξέραμε τι ήταν. Απλά ρε παιδί μου, μα είχε κάνει εντύπωση. Ναι, και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση το τόσο αληθινό. Πολύ, έτσι, να σου πω κάτι όμως και ο τέτοιος. Ο... Και πρόσεξε εκεί, δεν μπορούσε να τη δράσει. Ο άλλος ο ρόλος. Ο άλλος που έχει τραλάξει τον άλλο, τον ηθοποιό στα Χαστούκια, ο κωμικός, ο που αρέσει του γιού μου. Ο Σεφερλής, τον άλλο. Και ο Φιλιππίδης ήταν πάλι μένα στα Χαστούκια. Το παλικαράκι, το άλλο το καράφλο. Το καραφλό, το παλικαράκι, τον έχει μηνύσει. Και έχασε. Ναι. Και λέει όταν έβγαινα εγώ τότε, τώρα, το έχει βγει και αυτός τώρα, τον είδα το καλοκαίρι και λέει όταν βγήκα εγώ και σας έλεγα για τον, ξεχνάω πάλι το όνομά του, Σεφερλή. Για τον Σεφερλή, δεν έδωσε κανεί σημασία, τώρα δίνεται όλη σημασία, δηλαδή ξέρετε. Είναι κάποια, εγώ πιστεύω, άκου να σου πω κάτι, δεν σου κάνει εντύπωση που στην τηλεόραση είναι 50 άτομα και κυκλοφορούν μόνο αυτά τα 50 άτομα. Σε όλα τα serial είναι μόνο αυτά τα 50 άτομα. Πριν μπω στην τηλεόραση, πριν μπω ας πούμε στο σχετικό πώς γίνεται. Εγώ σαν τηλεθεατής. Τώρα δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ σε πληροφορώ, θυμάμαι με τον πατέρα μου καθόμασταν και συζητάγαμε, γιατί εγώ δούλευα κιόλας και μπαίνα το βράδυ και μου έλεγε ο πατέρας μου, γίνεται ότι είναι επανάληψη όλοι ατάλλαντοι, ξέρω. Και θυμάμαι μου έλεγε, και μου έλεγε, μα δεν μπορώ εγώ βαρετή να βλέπω τους ίδιους ηθοποιούς. Μα οι ίδιοι θα δεν έχουμε άλλους ηθοποιούς να δούμε. Οι ίδιοι ηθοποιοί στις σειρές. Δεν υπάρχει αλλαγή. Τώρα είδες ότι υπάρχει αλλαγή. Αρχίζουν δεν και παίρνουν θεατρικούς ηθοποιούς. Η ΕΡΤΕΝ, το ΜΕΓΑ έκανε τώρα με τις δυο σειρές και αυτές. Και στις Μέλισσες και στο Σασμό. Και, δηλαδή αρχίζουν πια και παίρνουν. Ο Σασμός και σαν πρώτα ονόματα ηθοποιούς του θεάτρου που είναι χρόνια ας πούμε καταξιωμένοι στο θέατρο και απλά στην τηλεόραση τους φοβόντουσαν γιατί η τηλεόραση είναι για όλο τον κόσμο. Και σου λέει ο άλλος που ο καναλάρχης ότι επειδή είναι. Ο ανταγωνισμός πάρα πολύ μεγάλος, λέει ότι άμα πάρω τον Εμίλιο Βεάκη και τον πάλι, πόσο σε προτιμήσει να δει. Η έκανε κάτι σειρές πέρυσι και κρατήθηκε, γιατί ήταν ωραίες ποιοτικές. Και το συνεχίζει και τώρα. Ναι. Όχι ποιος τις είδε, εγώ βλέπω μόνο η Ερτένα. Και τη ζωή εν τάφο που έπαιζε και ο, εγώ βλέπω μόνο και ο Μπέζος και αυτά. Τι λες τώρα, έχει κάνει πολύ ωραίες σειρές. Και όχι όλοι, πάρα πολλοί κόσμος, εγώ έχω και φίλους καθηγητές, καθηγήτριες, που βλέπουν τα κρατικά κανάλια γιατί έχουν περισσότερη ποιότητα. Όχι, θα κάτσω να δουν τον Μπάρτσελο. Ναι, μα... Εντάξει, καταλαβαίνω. Ή να κάτσω να δω τη Φάρμα. Ή να κάτσω να δω το εγώ, Big Brother. Εγώ να σου πω πώς θα βλέπω ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου... Και να ξέρω ότι στη Φάρμα ο άλλος παίρνει τη βδομάδα, δεν ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ και εσύ δεν έχεις να φας και σε καραντίνα μέσα. Και μου είχαν τον άλλο με 10.000 εκεί να μου κλαίει. Δεν είναι έλεος. Εγώ το γύρναγα, δεν μπορούσα καν να το δω. Δεν διαφωνώ, αλλά αυτά είναι ρε παιδί μου σε φάση που κάθεσαι, θες να ξεχαστείς, ας πούμε, για λίγο. Δηλαδή, δεν βάζω μπορώ να μια κομμωδία. Δεν μπορώ να ακούσει συνέχεια, ξέρω εγώ, άχρονη μουσική, να ακούσει Χρήστου συνέχεια. Θες να ακούσει και κάτι πιο χαλαρό. Όλα είναι μέσα στη. Τώρα, το αν ο περισσότερος κόσμος επιλέγει ή τον πηγαίνουν στο πιο χαλαρό, στο σκουπίδι, ας πούμε, π.χ. που λένε κάποιοι, τι ξέρω, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Εγώ νομίζω ότι φταίμε και με εσύ τηλεθεατές. Ναι, αυτό... Γιατί δηλαδή, αλλά θα μου πεις αν δεν ήμασταν έτσι, δεν θα ήμασταν τόσο ευκολόπιστοι και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όχι, κοίταξε, φταίνε για τηλεθεατές, γιατί π.χ. όταν υπάρχει... Ακροματικότητα, ναι. Και το, και το Μπάρτσελο και πάει το Μπάρτσελο σαν τηλεθέαση περισσότερο. Ναι, ο άλλος σου λέει εγώ που δεν είμαι ιδιωτικό, δεν είμαι κρατικό κανάλι να είμαι από την επιχορήγη από το κράτος, αλλά είμαι ιδιωτικό που πάλι με έναν τρόπο από το κράτος βέβαια με κάποιες διαφημίσεις, κάποιες επιχορηγητοποιήσεις κτλ. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Σου λέει ότι εγώ αν βγάλω ένα αντίστοιχο θα με δούμε. Θα προτιμήσουν τον άλλο. Εγώ είδα τηλεόραση τώρα με την καραντίνα, δεν έβλεπα. Απ' την άλλη, μου έδινε στο γιος ότι όταν όμως όλα τα κανάλια έχουν και άσε τα κρατικά, γιατί κάποιοι δεν τα βλέπουν καν. Δηλαδή, όταν τα μεγάλα κανάλια έχουν μόνο reality, είναι λογικό και να λέμε εδώ ότι αυτό θέλει ο κόσμος, αφού μόνο αυτό του δίνεις. Δηλαδή, τώρα που δώσαν και μια ευκαιρία στα serial. Άκου να σου πω κάτι τώρα, εγώ ξέρεις τι παρατήρησα, γιατί εγώ ήμουνα στην καραντίνα, δηλαδή εγώ είδα τηλεόραση με την καραντίνα και θυμάμαι, γύρναγα από τη δουλειά 6-7 η ώρα και καθόμουν να δω κάνα κουτσομπολίστικο που είχε και να μου λέει ο πατέρας μου, όχι επανάληψη και να μου τα λέει ο πατέρας μου τώρα όλα ό,τι θα ακούσω. Σου λέω για τον πατέρα μου, μου λείπει τώρα που έχει φύγει. Λοιπόν, και τώρα λέω, κοίταξε να δεις πόσο δίκιο έχει, αυτά που βλέπω το πρωί 7 η ώρα, τα βλέπω στις 10
και τα ξαναβλέπω πάλι και το απόγευμα. Ναι. Δηλαδή τα ίδια. Συνέχεια το ίδιο. Μια ανακύκλωση. Μια ανακύκλωση με μαγκαζίνο εκπομπές και αυτά, αλλά μια ανακύκλωση στις ειδήσεις. Ναι. Και τώρα έχουν γίνει και ειδήσεις. Στις lifestyle ειδήσεις. Και στις ειδήσεις. Και στις ειδήσεις τις κανονικές. Ναι. Όλα. Και δεν υπάρχουν έβλεπα... κάποιοι που αξιολογούν και λένε ότι αυτό είναι πρώτη είδηση ή αυτό θα πέσει. Άρχισα να παίζω λοιπόν με το τηλεχειριστήριο να δω κάτι άλλο. Το Sky, μ' άρεσε, βάζει κάτι ντοκιμαντέρ. Πάω και βρίσκω τη Βουλή των Ελλήνων. Ρε ναι. Εσύ, τι ωραία η Βουλή των Ελλήνων, τι ωραία ντοκιμαντέρ. Εννοείς όταν μιλάνε. Βρε, όχι, έχει ντοκιμαντέρ, όχι όταν μιλάνε, το πρωί, το μεσημέρι, το βραδάκι, αργά, μα μπεις, έχει ωραίες ταινίες. Βουλή των Ελλήνων. ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3. Αυτά ήταν τα κανάλια που έβλεπα. Και βρήκα. Είδα στην ΕΡΤ 2 που είχε εκπομπή που κάνει αφιέρωμα σε συγγραφείς και αυτά, που δεν φαίνονται. Ναι. Δηλαδή είδα πολύ ωραίες και εκπομπές. Και είδα και ωραίες σειρές. Για βιογραφίες σειρές και οι ελληνικές σειρές που κάνουν τώρα είναι πολύ ωραίες. Οι ελληνικές σειρές, εντωμεταξύ το Παρτάλι και αυτά και αυτά. Όχι το Παρτάλι, το άλλο, το Πλάτανος. Χαιρέταμε τον Πλάτανο και αυτά. Πήγανε καλά, παπ και το είδες, ξεσηκώσα και το Μέγκα. Και άρχισε και το Μέγκα να κάνει κάτι. Εγώ πάντα το Μέγκα το αγαπούσα ότι κάνει κάτι ξεχωριστό από τα άλλα κανάλια. Ελπίζω να μην το χαλάσει. Και τώρα για αυτές τις σειρές που κάνει πάλι ωραίες είναι. Ναι, αυτό βλέπω ότι ξεκίνησε μια ποιότητα. Είναι κάτι καινούργιο. Αυτό το Κομάντα και Δράκι. Είναι μια άλλη περιπέτεια. Είναι λίγο κάτι διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει που χρησιμοποιεί παιδί αμαία και τον έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει. Το παιδί αυτό έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μ' αρέσει που χρησιμοποιεί παιδιά, μ' αρέσει που είναι. Ναι, είναι πιο ωραίο, πιο μοντέρνο. Και εμένα και σαν σύλληψη και σαν. Όλο μ' αρέσει. Αλλά νομίζω ότι και το σκηνοθέτη αυτό δεν τον ξέρουμε, είναι νέο παιδί. Όχι, αυτό είχε κάνει το νησί που ήταν στη Σπιναλόγκα. Ναι, 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 ναι. Μια πολύ μεγάλη. Α, έχει κάνει αυτό. Ναι. Και το σενάριο. Το σενάριο νομίζω το έχει γράψει αυτό μαζί με τον. Τέλος πάντων, δεν τον ξέρω. Τον αλλά δεν είναι ο Πατσέρος, νομίζω. Ήταν συνεργάτη. Πάντως, το ότι ξεκινήσανε κάτι καλύτερο, δηλαδή, νομίζω μακάρι αυτό. Αυτός που έχει γράψει μαζί το σενάριο με τον Παπαδουλάκη, τον σκηνοθέτη, είναι ένας σεναριογράφος, ο οποίος πάντα έλεγε για τα περισσότερα σύριαλ, είναι από το εξωτερικό. Λοιπόν. Αυτός έλεγε πάντα, δηλαδή τα παίρνουμε και τα προσαρμόζουμε. Α, και η Μουρμούρα και αυτό που παίζει τώρα στον, και στον Άντε. Δηλαδή όλα είναι ξένα φορμά. Άκου τώρα. Και αυτός έλεγε πάντα. Υπήρχαν κάποιοι, κάτι, υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε ο Χαϊκάλης είχε καλύψει μεγάλα αυτά, εντάξει, απ' όλα. Κάπως έπρεπε να τον βγάλουμε από το χώρο. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι γίνανε κάποια πράγματα, εντωμεταξύ έχουμε γεμίσει με γκέι ηθοποιούς. Ναι. Που θέλουν να μου περάσουν εμένα με τα δικά τους αυτά ότι είναι normal που εγώ δεν το θέλω. Δεν είμαι υποχρεωμένη, ναι, σέβομαι το κρεβάτι σου, δεν είμαι υποχρεωμένη όμως εγώ να δεχτώ normal κάποια πράγματα που δεν είναι normal. Δεν είμαι υποχρεωμένη. Καταρχάς το normal τώρα είναι, τι πάνε να πει normal. Δηλαδή, άμα το πάμε στο έτσι. Δεν είναι normal να υπάρχει γονέας Α και γονέας Β. Είναι τελείως ανώμαλο. Δηλαδή, την επόμενη 20ετία θα βλέπεις να σκοτώνονται, να υπάρχει ανθρωποφογία σε όλο το μεγαλείο. Όταν θα φτάσουν εκεί. Τώρα, άλλο αυτό, άλλο το. Την επόμενη, τι θα γίνει σε 20 χρόνια, θα λέει γονέας Α, γονέας Β, που στην Γαλλία. Δεν είναι σε 20, στη Γαλλία, τώρα είναι. Εντάξει. Για αυτό δηλαδή, γιατί ο Χατζηδάκης που ήταν ότι ήταν, δεν έδωσε κανένα δικαίωμα και ήταν κύριος. Δεν έδωσε δικαίωμα. Τον ξεφώνιζε η Αυριανή κάθε μέρα. Με πρωτοσέλιδα. Ναι, αλλά δεν έβγαινε να κάνει παρελάσεις, δεν έβγαινε να πει παντρεύομαι, δεν έβγαινε να πει υπερ. Και οι παρελάσεις έχουν μια ιστορία. Ξεκινήσανε για κάποιον. Δηλαδή, όταν κάποιος καταπιέζεται, όταν αρχίζει ξαφνικά και βγαίνει προς τα πάνω, θα είναι και λίγο υπερβολικός. Αν είναι υπερβολή τώρα οι παρελάσεις. Γενικά οι παρελάσεις. Δεν έχουν και κάποιο νόημα, έτσι, δηλαδή, και κανονικές. Βγαίνουν οι άντρες. Αυτές που είδαμε στη Θεσσαλονίκη ήταν η παρέλαση. Ποια? Δεν ξέρω αν τα έχεις δει τότε στη Θεσσαλονίκη με τους γκέι. Όχι, δεν παρακολουθώ. Γενικά δεν παρακολουθώ παρέλαση. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι άλλες που βγαίνουν με τα άρματα και τα αεροπλάνα και όλοι μαζί, σαν να είναι ήδη, και αυτό δεν έχει κάποιο νόημα, ας πούμε, ιδιαίτερο. Είναι ότι τιμή, είναι για την εθνική, για τις γιορτές μας. Είναι τιμούμε τις γιορτές μας. Την απελευθέρωση. Η απελευθέρωση είναι χτες. Από τους Γερμανούς ήταν χτες η απελευθέρωση, 12 Οκτωβρίου. Ναι. Αλλά δεν την τιμούμε. Το τιμούμε
το 28. Όταν είπαμε, γιατί ναι. Κάνουμε. Ναι. Γιατί αυτό. Δηλαδή δεν είναι περίεργο, δεν θα πρέπει να λέμε ότι όταν απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς, το γιορτάζουμε. Γιατί να γιορτάζουμε την αρχή του, της ΙΤΑΣ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το κάναμε. Πρέπει να το πατήσουμε στο Google για να το δούμε πώς έχει γίνει. Όχι, και καθία, μπορούμε να διαβάσουμε και μέσω ιστορικό. Γιατί το Google, ξέρεις, ο καθένας λέει, εξαρτάται σε ποιο site θα μπει. Δηλαδή μπορεί να μπει και σε site που έχει παραπομπές ή είναι. Τέλος πάντων, τώρα τα ξέρεις. Να σου πω, εσύ με μικρού μύθου, τι έγινε εδώ. Κάτι είπαμε και που δεν άρεσε και μας κουτά. Μας ακούνε όλα κανονικά, είμαστε ζωντανοί, είμαστε ζωντανοί εκπομπές, γι' αυτό. Και εντάξει, έχουμε και τα τεχνικά μας προβλήματα. Δεν έχουμε... Κάποια λύθηκαν αμέσως, το συνεργείο έτρεξε, έτρεξε αμέσως. Ρε, κάτι συμβαίνει σου λέω και κλείνει η οθόνη. Ας το κάνουμε ραδιοφωνικό. Εμάς δεν μας νοιάζει αυτό, όχι, αλλά... Γιατί να το κλείσει ο οθόνη, δεν έχω κάτι εγώ να κάνω από εδώ. Απλά να κλείσω και τον πύργο. Κλείσε και τον πύργο. Άμα το πατήσω, το κλείνει. Κανονικά πρέπει να το κλείσει από τον υπολογιστή. Αλλά και να το κλείσει και έτσι δεν θα πάρει τίποτα. Αλλά... Κάτι έπαθε αυτό όμως. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν μας νοιάζει. Πάμε τον πύργο και κλείσω. Και εντάξει, ξανάξει. Ναι, άστα να δούμε τι θα κάνει. Δεν μας ενδιαφέρει όμως, δε, κάτι είναι θέμα, κάτι έχει. Τέλος πάντων. Καλά, μπορεί να μου κάνουν και πουλάκα, δεν ξέρω. Είναι ίσως... Από το παλιό φάλιρο να έχουν αντιπαλότητα. Λες να έχω... Κοίτα, να μου κάνουν σαμποτάζ, ε. Ναι. Να σου πω, μπορεί. Κάτι παίζει με την οθόνη. Ναι. Κάτι παίζει με την οθόνη, γιατί βλέπεις ανοίγει. Ανοίγει, κάνει ένα έτσι και σβήνει. Ναι, κάτι παίζει με την οθόνη. Δεν ξέρω. Θα το δούνε τα παιδιά. Μην παίρνουμε τον Μποέξ, να το πούμε. Φουκαλάει. Όχι, δεν έπρεπε να το πούμε αυτό. Να σου πω τώρα τι δουλειά ετοιμάζεις. Τώρα δεν είναι... Κάτι συγκεκριμένο. Ναι, δεν κάνω κάτι. Δεν ετοιμάζω κάτι συγκεκριμένο. Είμαι στον Άλφα. Είσαι στον Άλφα. Και τι κάνει στον Αλφα. Δεν πρέπει με το τσιγκίλι, παιδιά. Εν τω μεταξύ έχει κάνει τόσες πολλά πράγματα και δεν έχει πει τίποτα. Φέτος κάνουμε μία που έχει, είναι καθημερινά, ας πούμε, είναι σαν μικρές ταινίες. 180 τα κάνουμε. Είναι, και όλο το γύρισμα έχει να κάνει με τον ιταλικό νεορεαλισμό. Ξέρεις, ηθοποιοί, επαγγελματίες, όλα αυτά. Θέματα βγαλμένα από τη ζωή. Οικογενειακές ιστορίες τις λένε. Α, θα κάνει, θα συμμετέχει εκεί. Όχι, τις γράφουμε. Τις γράφουμε. Εσύ τις γράφει. Μαζί με την Βίκη, την Κουκούτσι. Α, το ξέρεις ότι συμμετείχα. Ναι. Α, μαζί με τον... Μαζί με τον Γαϊτάνη. Δημήτρη. Τον Ιανουάριο του 20 το έκανα. Α, γιατί συμμετείχε και φέτος ο Γαϊτάνη σε μία που είχαμε γράψει εμείς. Του 21 τον Ιανουάριο, ψέματα. Τον Ιανουάριο του 21 παίχτηκε, ναι. Και μετά ο Γαϊτάνη... Α, κάτσε, σε αυτό το δεύτερο που έκανε... Αυτό που έκανε τον Σαλούφα. Ο Σαλούφα το έγραψε εσύ. Ναι, εγώ με τη διοικητή γυναίκα. Δεν σου άρεσε. Ξέρεις γιατί γελάω. Γιατί. Γιατί πρέπει να στα βγάλω έτσι. Γιατί. Έτσι. Δεν μου λέει ότι ξέρεις κάτι ρε κοπελιά, εγώ γράφω τα σενάρια στις οικογενειακές ιστορίες. Ναι, δεν το είπα τώρα. Και να μου λέει ο άλλος προχτές, ο Δημήτρης, ο Σαλούφας, ας το λέω, να μην μπερδεύεσαι. Γιατί είναι και ο άλλος ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Ο θείος ο Δημήτρης είναι ο άλλος και ο Σαλούφας είναι για να τους ξεχωρίζω. Λοιπόν, τι ήθελα τώρα να πω. Μου λέει, αυτός που γράψε μου λέει το σενάριο στο δεύτερο που έπαιξε ο κολλητός μου φίλος και είναι έτσι και είναι αλλιώς και μπουρου μπουρου και μπουρου μπουρου.
Τώρα βλέπει ότι έχω κάνει την κοινοποίηση. Δεν με πήρε να πει, ξέρει, μα λέει ποιο είναι αυτό. Δεν μου λέει τίποτα. Σου λέει, άσε να δούμε. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω αν ακουστική είναι ακουστική. Όχι, όχι, δεν ακουστική. Δεν το πήρα χαμπάρι. Και κάνεις αυτά. Ναι, ναι, τώρα κάνω. Α, πρέπει να ξανασυμμετάχω. Εγώ τρελάθηκα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Πρώτα απ' όλα. Εντάξει, πήρα καλές κριτικές. Όλοι μου λέγανε ότι ήμουν όπως ήμουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή με πήραν φίλοι και εσύ. Ναι, πολύ φυσική ότι ήμουν. Όλοι αυτό μου πάνε. Δεν ξέρω πώς παίζει. Ο Δημήτρης ήταν πάρα πολύ καλός. Και στο, σε αυτό που και, είδα, και στο, και στον άντρα μου, στον άντρα μου να δεις. Α, τον άντρα σου έκανε. Είναι ένας χαρτοπέμπτης ρεμάλι, ναι. Ένα ρεμάλι, ναι, της κοινωνίας, που πάει και παίζει και τα λεφτά του όλα στο καφενείο, βρίσκει μια πιτσιρίκα αγκόμενα, εμένα με διώχνει από το σπίτι και έχω δύο κόρες φοιτήτριες και τέτοια. Πάω στα αμάξια, το μεταξύ με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο και μου λέει, «Μάρε, Ολυμπία», μου λέει. Και στο έργο ταλαιπωρία και στη ζωή γαμό. Ο Δημήτρης, δηλαδή, μεταξύ στο ένα χαρτοπαίχτης, στο άλλο το στο άλλο το κογλύφος, να είναι το στυλάκι. Έχω μία φίλη στη δουλειά, συνάδελφος, δεν μπορώ να πω τώρα. Αυτή μου κάνει φοβερό μπούλινγκ. Δηλαδή, μέσα στα 7 χρόνια συνάδελφος, φοβερό μπούλινγκ. Μου λέει, δεν καθόμουν πήρα και έβλεπα. Γενικά, yeah, ό,τι έλεγα, ας πούμε, γιατί εγώ και που μιλάω στους πελάτες, ρε παιδί μου, για να φέρω τον άλλο στα νερά μου, μπορεί να αλλάξω μια λέξη, να κάνω πλάκα, αφού με λέγανε φατσαία. Και το κάνω επίτηδες, ναι, όμως αυτό, για να φέρω τον άλλον να σπάσω τον πάγο με έναν τρόπο και να τον φέρω κοντά μου. Και το πετυχαίνω. Δηλαδή σήμερα κάτι μου λέγει ένα σκέφτο και το έξω και το τραγούδαγα στο τηλέφωνο. Του λέγα παραπονό μου, παραπονό μου. Από τον είδες μαλάκο, σου λέει τι λέει αυτή. Ότι και καλά με είχε ζαλίσει τα παράπονα. Κατάλαβα. Και αυτή εδώ μεταξύ μου κάνει πάρα πολύ μπουλί. Μπουλί δεν πήραν, μα ξέρεις. Και έγραφε και τις αυτές με τα σαρδά μου και αυτά τα έγραφε και κορόιδευε και αυτά. Όταν παίχτηκε αυτό και το έμαθε αυτή, πάει και το βλέπει στο... Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ρε μαλάκα, μου λέει, καθόμουν να μου λέει να βρω ένα σαρδά σου, κάτι να βρω. Και δεν έβρισκα τίποτα. Άσε μου λέω από στα πρώτα 5 λεπτά πίστεψε ότι είσαι Ασημίνα, δηλαδή μου το πέρασε αυτό. Πια, της λέω, αφού της λέω μου κάνεις εσύ καλή κριτική, δηλαδή που ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση, αυτή θα μου έλεγε την αλήθεια, πώς να σου το πω, εδώ με πείραζε, λέω αφού μου έκανε αυτή καλή κριτική, ναι, εντάξει. Τελικά χωρίσατε ή το κόψε το χαρτί. Τον εγκατέλειψα, πήγα τα μάτια μου και έφυγα, ναι, αρχή τα λέγεται. Τα χωρίσατε πρώτα όλα, ναι, άρχισε. Ναι, αρχή λέγεται το τέτοιο, ναι, αυτός... Παρέμεινε ένα χαρτοπέζι. Ναι, και εγώ έφυγα, πήγα στη μαμά μου και τέτοια και τέτοια με τα παιδιά μου και αυτά. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δύο μέρες δεν πίναγα, δεν δίψαγα. Ήμουνα τόσο ολοκληρωμένη. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Νομίζω ότι εγώ γι' αυτό είμαι γεννημένη. Ναι, δηλαδή είναι... Ήμουν ολοκληρωμένη, ρε εσύ. Ήμουν ολοκληρωμένη, πώς να σου το πω. Δεν πεινούσα, δεν διψούσα, δεν ίσταζα. Ήμουνα τόσο χαρούμενη με αυτό που έκανα. Το μόνο ήταν ότι δεν είχα μάθει τα λόγια καλά. Yes. Γιατί μου το δώσανε Δευτέρα, ας πούμε, Τετάρτη, Πέμπτη και Δευτέρα κάναμε γυρίσματα και δεν είχα χρόνο με τη δουλειά και να τα μάθω και αυτά. Δευτέρα το δώσανε και γυρίσματα κάνατε την Τετάρτη. Τετάρτη μου το δώσανε και γυρίσματα ξεκινάγαμε Δευτέρα, έτσι, δηλαδή πολύ γρήγορα. Πολύ σύντομα. Και δεν είχα μάθει τα λόγια. Είχα και ένα τρακ. Θα κάνουμε οργανωμένα. Θα έχεις καμιά εβδομάδα και εδώ, θα γίνουμε πρόβες. Άμα μάθω τα λόγια, ναι. Ναι, ναι. Να δούμε τι θα παίξεις. Να δω, ναι. Βρείτε κάτι έτσι ωραίο. Μ' άρεσε πάντως αυτό. Να ξαναπαίξεις. Δηλαδή μου πήρα καλές κριτικές από τον κόσμο, όχι από μένα. Εγώ όταν μήγα ντρεπόμουν, έλεγα Παναγία. Θα το δω και θα σου... Έλεγα του σκηνοθέτη να μου λέει θα το δεις. Του λέω θα φάω ντομάτες στη δουλειά, τι θα πούνε στη δουλειά. Εγώ σκέφτομαι δεν θα πούνε στη δουλειά. Σε πληροφορώ, μου πάνε ήσουνα σαν να βλέπαμε την Ολυμπία πραγματικά. Δηλαδή ότι ήμουν φυσική πολύ. Δύσκολο, πάνε αυτό. Νομίζω το έχουμε όλοι. Αυτό μου το λέει και ο Δημήτρης. Μου λέει Ολυμπία, αυτό δηλαδή που κάναμε εμείς στο επεισόδιο ήταν. Και ο Δημήτρης όμως το έχει. Του πάει το στυλάκι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, το κοτσιδάκι, βαριά φωνή. Του βγαίνει αυτό του... Όχι, φαίνεται ότι δεν προσποιείται, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι κάποιοι που καταλαβαίνεις ότι τώρα λένε τα λόγια του. Του βγαίνανε αβίαστα. Ήταν πολύ καλός.
Δεν στο Νεαρχή, είναι, θα πατήσει ημερομηνία τον Ιανουάριο είναι. Το έχει βάλει και στο προφίλ του, ο Δημήτρης μου το έβαλε και εμένα που το έβαλε. Δες το και πες και πρότεινέ μας και γράψε κάτι σε εμάς τώρα. Ναι, ναι. Φτιάξε μας. Κάνω υπερπαραγωγή. Κοίτα δεις, ποιον έχω και δεν μου το λένε τόσο. Τον πάρω τη λέω, του κάνω μήνυση. Του Δημήτρη. Ναι. Θα του πω κάτι, δεν ντρέπεσαι. Δεν μου λες ποιος θα ποιος θα έρθει. Α, ωραίο αυτό που κάνεις τώρα. Ναι, ωραίο είναι. Είναι... Να σου πω, οι ιστορίες κάθε... βγαίνουν έτσι κάθε φορά, να σου πω μερικές να γράψετε. Εγώ έχω πολλές να σου πω, να τις αναπτύξετε. Υπάρχουν πολλά. Ας πούμε, ένα ωραίο είναι για μια μάνα, ας πούμε, που μπορεί να αρνηθεί το παιδί της. Το έχω δει αυτό ζωντανά στη ζωή και συμβαίνει. Να αρνηθεί δηλαδή. Ναι, δηλαδή εγώ παντρεύτηκα, με παντρέψανε με τη βία με έναν άντρα mm-hmm. που εγώ δεν τον ήθελα και το παιδί που απόκτησα μαζί του, επειδή δεν ήθελα τον άντρα. Χώρισε δηλαδή μετά αυτή με τον ναι, άντρα. Ναι, έγινε ένας βιασμός τέλος πάντων γιατί εγώ δεν τον ήθελα και έτσι με τη βία. Με τη βία. Όχι τον άλλον, τον διευθυντή του θεάτρου. Α, το... ναι. Με τη βία ρε παιδί μου παντρεύομαι, κάνω ένα παιδί μαζί του, γιατί δεν το θέλω όμως, δεν τον αγαπάω και έτσι απαρνιέμαι και το παιδί. Ναι. Είναι πολύ δραματικές, ε. Όχι, όχι, ωραίο είναι. Ένα αληθινό γεγονός όμως αυτό. Και να μεγαλώνει το παιδί και μετά η μάνα να μην το συστήνει, να το κρύβει. Και να παντρεύεται να κάνει άλλο παιδί με άλλον άντρα. Θέλει το καινούργιο, δεν θέλει το παλιό. Τα παιδιά να γίνονται, να δένονται τα αδέρφια. Γιατί η μάνα... Γιατί είναι μεγαλώνει μαζί της. Ναι, όχι. Το ένα αδερφάκι ξέρει το άλλο. Μάλλον όχι. Και το δεύτερο παιδί το έκανε με τον άντρα αυτό να ναι. Που δεν ήθελε. Αλλά το δεύτερο παιδί το αγαπάει πιο πολύ. Παντρεύεται μετά έναν εφοπλιστή. Ποιο? Παρουσιάζει... δεν θα πω, θα βάλεις εσένα δικό σου να παρουσιάζει. Ναι, τον εφοπλιστή. Ναι. Έλα, είπαμε κουτσομπολιά, θα σου κάνω και όλα ιστορία σου λέω. Παρουσιάζει στον εφοπλιστή, θα σου πω στον καινούριο άντρα, δεν μην είναι εφοπλιστή. Σας είναι ένα. Εφοπλιστής από παλιό τζάκι, ας πούμε, ή είναι από τους καινούριους. Δεν ξέρω, βάλε κάτι απλό. Βάλε έναν επιχειρηματία με λεφτά. Λοιπόν. Έχει και ομάδα, όχι. Να έχει ομάδα, θέλει. Όχι, λέω αυτό, είχε και ομάδα ο εφοπλιστής. Ναι, είχε. Λοιπόν, το τέτοιο είσαι έξυπνος όμως, θες να μου πάρεις πληροφορίες, δεν παίζω. Όχι, να δούμε το... Μην έχουμε τώρα κανένα θέμα με τους εφοπλιστές, γιατί αυτοί είναι και... μας περιμένουν να παίξουν τώρα που θα βγούμε μας. Ποιος μου είπε ότι κάτι, για κάποιο δικαστήριο που ήταν με ένα καράβι με κόκα έχουν πεθάνει όλοι, λέει, αυτοκτονηθήκαν όλοι εντέλεια. Ναι, κάτι συνέβη. Κάτι γίνεται. Το καράβι αυτό και πέθανε ένας με τον άλλο. Όλοι αυτοί λέει, που ήταν. Και... στα 5 χρόνια λέει έχουν πεθάνει όλοι, λέει. Όλοι οι μάρτυρες έχουν πεθάνει. Τι γίνεται. Γι' αυτό μιλάμε για εφοπλιστές, να λέμε. Τέλος πάντων, και παρουσιάζει το ένα παιδί, το άλλο παιδί δεν το παρουσιάζει. Τα παιδιά είναι δεμένα όμως, έχουν επαφή, αλλά η μάνα κρύβει το παιδί. Να, ένα ωραίο θέμα κοινωνικό. Ωραία είναι όλα αυτά. Και με παιδιά και με. Και μετά με τρίγωνα κυρίως το να σου πω κάτι και, με μπούλινγκ όμως να έχετε βάλει. Δεν έχω δει. Εντάξει, εγώ δεν προλάβαινα και πολύ να δω. Παραείχαμε. Και με παρενοχλήσεις και bullying και... Ναι, χρειαζόταν φέτος αυτό, ε. Ναι. Και πόσα παιδιά είστε ζευγάρια που γράφετε. Η γυναίκα σου, για πες μου το όνομα. Βίκη Κουκούτσι. Ουσιαστικά εμείς γράφουμε, λέμε τη... και υπάρχουν και οι διαλογίστες, είναι 4, 5, 6, 7 κοπέλες που... τους λέμε τι θα γίνει και μας το φέρνουν έτοιμο. Ακίνες κάνουν τους διαλόγους δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, εμείς τους περιγράφουμε τι θα γίνει στην κάθε σκηνή, τι συμβαίνει, τι λένε, τι αυτό και αυτό, το περνάνε μετά σε διάλογο. Έτσι είναι το σύστημα. Είδες ότι δεν είναι εύκολο. Εγώ με αυτό μπερδεύομαι. Με τους διαλόγους μπερδεύομαι κάθε φορά. Όχι, γιατί είναι 5 επεισόδια κάθε εβδομάδα, είναι αδύνατο να βγουν από ένα ή δύο ανθρώπους. Ναι, εννοείται. Η γυναίκα σου ασχολείται μόνο με το σενάριο ή και με την ηθοποιία? Όχι, δεν το πέφτεις. Τη σχολή γνωρίζαμε θέατρο. Μαζί κάναμε τις ομάδες και τα τέτοια. Α, ωραία το κορίτσι. Ήτανε στην παρουσίαση, να πούμε, και που ήσουν εδώ στη Νέα Σμύρνη, την παρουσίαση του κύριου Γκιόνι, ε. Όχι, το...
σημαντικό αυτό. Το νέο αίμα της ποίησης και της λογοτεχνίας. Νέος Ρίτσος. Κάτι τον παρομοιάζω βέβαια με αρχαίο σε Σοφοκλείες, Χείλους, τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι ένα σύγκριση με το. Είναι πειρακτήρι, νομίζω. Το κατάλαβα. Ναι. Είσαι πειρακτήρι. Άρα κάνουμε το σενάριο στις οικογενειακές ιστορίες. Κάναμε αυτό το για το χορό της επόμενης μέρας. Κάναμε την παρουσίαση εκεί που ήταν και ο τραγούδης και ο Δημήτρης ο Γαϊτάνης, ένας άλλος εξαίρετος καλλιτέχνης. Και στην εργατική λέσχη της Νέας Μήμης, που είχε και προβολές, δεν ξέρω αν συνεχίζονται ακόμα. Τώρα χειμώνα μάλλον θα σταματήσουν. Το καλοκαίρι κάνει προβολές κινηματογραφικές. Είπαν τα παιδιά ότι συνεχίζανε μέχρι να χαλάσει ο καιρός. Μέχρι να χαλάσει ο καιρός αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα αν το κρατήσει. Αν το μεταξύ ήταν και Ιωνικές τώρα και μπορεί να το κρατήσαν μέχρι τέλος των Ιωνικών. Δεν Ιωνικές πήγες. Σε καμία. Φέτος είχαμε καμία, δεν πήγα φέτος. Σε καμία. Ναι, εντάξει. Φέτος δεν πήγα σε καμία. Και μάλιστα με μάλεσε, γιατί εδώ το σταθμός κάλυβε όλες τις συνεντεύξεις, όλες τις Ιωνικές καλύψαμε. Και μάλιστα με μάλωσε ο Πετρόπουλος, Δημήτρης κι αυτός, με μάλωσε και μου λέει, εσύ μου λέει, σε καμία δεν ήρθες, σε μία δεν ήρθες, ούτε καν στους Κρήτες. Ούτε καν στο Σύλλογο Κρητών δεν πήγα. Πήγα λίγο όταν ήταν ο Καρατινός και έκανε το αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη που κάνανε. Πήγα, δεν υπήρχαν είχε όμως. Ναι, έκανε αφιέρωμα, κάνανε για το μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη. Βάζανε, όχι. Τραγουδάγανε, ναι, τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη παίζαν. Λοιπόν, δεν υπήρχαν προσκλήσεις να μπω. Κάθισα απ' έξω, ξέρω εγώ, είδα λίγο και έφυγα. 5 ώρες πριν να πιάσει καλή θέση, είναι αυτό, είναι λίγο ταλαιπωρία. Τώρα, στην Ένωση Κρητών θα μπορούσα να πάω. Σχέση, δεν είναι, έχει με το. Το κανάλι εδώ, ναι. Όχι. Ο Δήμος έχει φτιάξει ένα web τώρα, μόνο τηλεόραση, web δηλαδή. Τώρα ξεκίνησε φέτος κάποια εδώ βήματα. Εδώ θα βλέπουμε, όχι του Δήμου. Θα αλλάζει εδώ κάθε 4 χρόνια. Εδώ το NSDV, κοίταξε να δεις, το φτιάξε ο Περιμένης. Ο Πέτρος, από πάνω αν είδες είναι η μαμά του που ζωγραφίζει, είναι γεωγράφος. Ξεκίνησε, ξέρω εγώ, και κάλυβε το παιδί τα δημοτικά, μετά τα πανιόνια, μετά τσούκου 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 τσούκου, γίνανε εκπομπές. Είναι τώρα αυτό, είναι 15 χρόνια κλείνουμε. Πάμε. Και κάλυβε, δηλαδή, ό,τι θες να δεις από το πανιόνιο, βόλεϊ, στίβο, τα πάντα έχουμε του πανιόνιου. Έχουμε αρκετές εκπομπές. Αθλητικές, ενημερωτικές, πολιτικές. Εγώ είμαι μαγκαζίνο που και καλά φέρνω τραγουδιστές, φέρνω βιβλία, φέρνω. Έχουμε πάρα πολλά. Όχι, για να μιλήσω τώρα 15 χρόνια είναι. Είναι καλή δουλίτσα. Και έχουν μαζευτεί και καλά παιδιά, ωραία παιδιά. Βέβαια είμαστε ανοιχτοί πάντα. Δεχόμαστε παιδιά που θέλουν να κάνουν την εκπαίδευσή τους, που έχουν τελειώσει από δημοσιογραφία και ενδιαφέρονται να κάνουν μια εκπομπή και θέλουν να κάνουν και την πρακτική τους, ας πούμε. Και τα δεχόμαστε αυτά τα παιδιά. Είναι σημαντικό του web και δεν είναι, ας πούμε, να. Τώρα αυτό, είναι. Επειδή το ίδιο ερώτημα έκανα και εγώ, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Τώρα ξεκίνησαν αυτοί 6 μήνες. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δεν το ξέρουμε. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Τι γίνεται. Γιατί και εγώ το ανέφερα. Γιατί θέλω μια εκπομπή εγώ εκεί. Και γι' αυτό το λέω. Το λέω και εδώ. Θες και μια εκπομπή εκεί ή μια εκπομπή εκεί να φύγεις από εδώ. Όχι, και εκεί. Και εκεί, γιατί πες θες μια και εκπομπή εκεί. Και εκεί. Θα το παίξω κι εγώ σαν τους φίλους μου που ήταν και στην ΕΡΤ και στο ΜΕΓΑ και στο θέατρο και στο. Έτσι, ε. Χρόνος να είναι. Είναι παιδί. Χρόνο αυτό. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ είμαι μια γεννημένη ηθοποιός. Άλλο που πήγα με την καρδιά και δεν πήγα με τη λογική στη ζωή μου και έτσι παρασύρθηκα από το συνέστημά μου και έκανα κάποια λάθη στη ζωή μου και έτσι άφησα το όνειρό μου πίσω. Εγώ όμως δεν μπορώ να δεν εκφράσω. Πήγες με την καρδιά, πήγες με το. Όχι, πήγα με το συνέστημα, με την καρδιά να βοηθήσω τους άλλους και τέτοια και τέτοια και τέτοια. Δηλαδή αγάπησα τον άντρα μου, έκανα ένα παιδί, έγινα μάνα στα 22, μετά δούλευα να αναστήσω το παιδί, κατάλαβες. Και το θέμα θέατρο και αυτά το έχω αφήσει πιο πίσω. Καλύτερα είδες οι άλλες.
τι τραβάγανε. Τώρα τα βγάζουν. Τώρα δηλαδή, τα βγάζουν. Ναι. Καλά, εγώ θα του είχα δει, δεν υπήρχε περίπτωση. Εμένα δεν είπε. Εγώ, αν έρθουμε, δεν ξέρει. Εγώ είμαι σαν την άλλη. Να χράμα, σαν μια πόρτα και να πει. Όχι, εγώ είμαι σαν την άλλη να που είπε. Εμένα λέει ένα στα 19 μου είχαν ανοίξει και εκείνη την ώρα του το στα. Έτσι είμαι κι εγώ. Δηλαδή και εγώ κατευθείαν θα και το πω. Και ο άλλο ξέρει που θα πάει. Δεν θα πάει σε καμία. Κάτι τώρα που το λε. Βλέπει παιδιά, όπω και ο άλλο. Δηλαδή, βλέπουν πει... παιδιά φοβισμένα αυτά που έχουν θέμα με την αυτοπεποίθησή τους και... Θα σου πω ότι μου έχει τύχει. Έχω μπει σε ταξί βράδυ και ήμουνα 14-15 χρονών με μίνι φουστίτσα, ξέρεις τώρα. Και κάθομαι στο κάθισμα μπροστά. Μόνο σου πει, μπήκες. Ναι, μόνο 15 μπήκες. Και μπροστά, ναι. Ναι. Είδες που μας λέμε, ω, και βράδυ, κάτσες ναι. Και μπροστά, και, και με μίνι και αυτά. Τέλος πάντων, πιάνει ο αυτός, αλλά με ακούει ότι είμαι εγώ έτσι. Και όπως κατεβαίνω και τον πληρώνω, το λεωφορείο κατεβαίνω, μου λέει να σου πω κάτι, μην αλλάξεις το χαρακτήρα σου. Εγώ ήθελα να σου πιάσω και το μπουτάκι σου που έβλεπα και το λυμπιζόμουν και όλα, αλλά σε φοβήθηκα. Σε φοβήθηκα γιατί σε είδα ότι άρα, δεν θα μασίσεις. Να προκαλούμε τον τρόμο για να είμαστε να ναι, δεν, όχι, μεταξύ. Δεν θα μασίσεις, δεν θα κάτσεις, θα, το, θα ναι. Με δείρεις. Δηλαδή θα, αυτό το βλέπουνε, μα να ξέρεις ότι χειριστικοί άνθρωποι και παιδαριστές και αυτά. Πού, σε ποια παιδιά πάνε και τα κάνουν αυτά, δεν πάνε σε ένα ζωηρό παιδί να το κάνουν αυτό. Mm. Το φοβούνται το ζωηρό παιδί, ότι θα το κλωτσίσει, ότι θα το μαρτυρήσει, ότι θα το πει. Mm. Πάνε σε αυτά που είναι ανασφαλείς, τα εσωστρεφείς παιδάκια, που ξέρουν πώς θα τα... Τα μανιπιουλάνε να τους φέρουν. Μπράβο. Ξέρουν αυτοί που χτυπάνε. Τέλος πάντων. Και τώρα καβγάζω το ψώνιο μου εγώ. Α, έκανα κάτι θεατρικά έτσι, ξέρεις. Στην Ένωση Κρητός αυτά, τέλος πάντων. Α, είσαι από την Κρήτη. Ναι, η μαμνούλα μου είναι από εκεί. Πολύ. Χανιά. Α, ωραία, Ό,τι και κριτικοί γίνανε ένα και φτιάξανε την Ολυμπιάδα, εμένα. Ωραίο. Ναι, το έχω κάνει ιστικάκι. Γιατί ωραία, ο παπάς είναι πόντιος και η μαμά κριτικιά. Είσαι... πού να τα βάλει κανείς, αν ποιος να με βιάσει εμένα τώρα, για πες μου ρε φίλε, να βγάλω την κουμπού. Μόνο που τους λέω την καταγωγή μου φοβούνται. Την κριτική. Ναι. Γιατί πότε, εντάξει. Και αυτοί είναι. Και έχουν και σχέση τώρα, ξέρεις, ναι. Κυκλοφορία και φορεσίες και αυτά. Είναι εσύ λίγο... που είσαι, είπαμε Μεσσηνία. Ναι, μόνο ότι... Προς την πού Πύλο. Μεσσηνία. Προς την Πύλο, χώρα λέει. Πύλο, ωραία είναι. Ωραία, ωραία είναι. Μια χαρά. Και έχεις εκεί σπίτι και τέτοια ή όχι. Έχω, ναι. Ωραία. Και εδώ πέρα, παντρεμένος με, την, με το κορίτσι. Ναι. Παιδιά έχουμε ή όχι. Έχουμε δύο παιδάκια. Έχετε και παιδάκια. Είναι έτοιμα, είναι τώρα πάνε έκτη δημοτικό. Είναι 10 χρονών. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι θα παίζεις μαζί τους. Ε. Γιατί ναι. Και εσύ έχεις έτσι παιδικότητα. Έχεις, βγάζεις πολύ παιδικότητα, να ξέρεις. Ναι, ναι. Άρα τα παιδιά νομίζω θα είναι μαζί σου. Εντάξει. Ή με τη μαμά περισσότερο. Όχι, και με τους δύο δεν έχουν θέμα. Ναι. Ναι. Αγόρι, κορίτσι είναι δίδυμα. Δύο κορίτσι και τα δύο. Άρα με τον μπαμπά. Περιστοιχίζομαι με τις γυναίκες παντού, σε όλους τους τομείς. Καλό είναι αυτό, δεν είναι καλό. Καλό είναι, ναι, ναι. Σε προσέχουνε. Όχι, να σου πει συνεννοείσαι κιόλας, δεν έχεις... Δηλαδή και στη δουλειά όλες γυναίκες είναι όσους... Έχεις και ταλαιπωρίζει αυτό. Ναι. Εντάξει. Δεν έχω ξέρεις αυτό το... Λίγο το τσαμπουκά, το έτσι τι μάει. Δηλαδή συνεννοείσαι, λες τα πράγματα που πρέπει να πεις για τη δουλειά αυτά. Μα μου πει μια χαρά. Ναι, μωρέ, οι γυναίκες λιγάκι είναι πιο συνεννοήσιμες. Ναι, με τους άντρες δημιουργούνται κόντρες εκεί, χωρίς λόγο. Ένας εγωισμός. Ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι η αιτία του κακού αυτό είναι ο εγωισμός. Δηλαδή όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Γιατί και τώρα βλέπεις δουλειά και υπάρχουν και οι γυναίκες. Και οι γυναίκες τα κάνουν αυτά, αλλά είναι θέμα εγωισμού. Δηλαδή να πω εγώ τη γνώμη μου, να περάσω το δικό μου, να. Να υπερισχύσει το δικό μου και κάτι τέτοια έτσι. Ναι, που το θέμα είναι η δουλειά να γίνει, να τελειώσει. Τώρα τι δικό του και δικό μου, πώς ξέρει κανένας. Έλα ντε. Και να σου πω και κάτι, περνάνε τόσο μικρά τα γραμματάκια που δεν βλέπει και κανείς τι γράφει. Είναι πέρα από αυτό να είναι. Δηλαδή και περίπου στην να θυμάται κανένας τώρα ποιος είναι και τι έγραψε και τι έπαιξε. Όχι. Γιατί στα τραγούδια, στις μεγάλες επιτυχίες. Ποιοι θυμούνται τους στιχουργούς και τους μουσικούς και τους. Δεν τα ψάχνεις. Μόνο δηλαδή βλέπεις. Εγώ πάντα το ψάχνω. Με ενδιαφέρει πάντα να ξέρω ποιος έχει γράψει. Ναι, και εκτός κι αν ο τραγουδιστής που εγώ έχω φέρει εδώ παιδιά, έχω φιλοξενήσει τραγουδιστές και νέους και μου έκανε εντύπωση.
που λέγανε ο στιγουργός τάδε, ο μουσικός τάδε. Εγώ πάντα αυτό είναι τιμή, ήθελα... είναι ωραίο, έτσι πρέπει. Εγώ είδα, με ενδιέφερε, όχι γιατί για να ξέρω ποιος το έγραψε, απλά άμα μου άρεσε κάτι, ήθελα να ξέρω ποιος το έχει γράψει, άμα να ψάξω να βρω για κάτι άλλο δικό του. Δηλαδή, άμα μας είσαι ο στίχος ή η μουσική, έλεγα, αυτό μου για να κάτσε να ακούσω. Μπράβο, να ακούσω και αυτό, για να ξέρω τι γίνεται. Και επίσης, άμα δεν μ' άρεσε, να λέω να ξέρω να μην... Ποια ήταν η μια ξανθιά στιχουργός που ήταν τώρα σε ένα από αυτά τα παιχνίδια και να ακούγα και μάλλον ένα τραγουδιστή. Στιχουργός. Ναι, στιχουργός, μια ψηλή έτσι... Του λέει δεν δίνεται να μην ξέρει του δημιουργού. Η Ευηδρούτσα. Μπράβο, Ευηδρούτσα. Αυτή την πάω. Ναι. Αυτή είναι καλή. Κάποτε ήταν Κρητή και αυτή. Και είναι, θα είναι ναι. Μέλος της ένας που πρότεινα με τον Κρητών. Έλα σου πω κάτι πλάκα-πλάκα, υπερισχύει και τώρα. Ναι, θα είναι χαμός, λέω. Μόνο άμα το οργανώσουμε, βάλουμε και με 5 ευρώ συνδρομή. Θα βγάλουμε λεφτά. Εντάξει, να του οργανώσουμε κι εμεί. Ναι, πώ έχουμε φτιάξει σωματείο ηθοποιών, σωματείο μουσικών, σωματείο σενεριογράφων, υπάρχει έτσι σκηνοθετών, ναι. Ναι, υπάρχει. Θα κάνουμε και σωματείο Κρητών. Ναι. Κρητών με γιώτα. Να σου πω, δεν λέμε όμω για του Κρητέ που κρίνουν τα έργα, τα αυτά κινηματογραφικοί Κριτέ. Αυτή είναι κριτική. Κριτική. Αλλοκριτή, αλλοκριτικό. Ήταν το Κριτών Κριτικών, ήταν γι' αυτό. Αλλιώς θα κάναμε... Κριτών δεν έχουν είναι ένωση. Με ωμέγα. Ναι, οι κριτικοί δεν έχουν ένωση. Και αυτοί. Και αυτοί, σε αυτούς πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν. Καλά το πες ιδέα. Όπως εγώ μου ήρθε η ιδέα να κάνουμε ασφάλεια για τα ζώα. Ασφάλεια. Πώς κάνεις γιατί... για το αυτοκίνητο σου. Ναι, πώς κάνεις για το ειδική ναι. Υγεία σου. Α. Τέτοια ασφάλεια. Γιατί πήγα ένα σκυλάκι στο hospital. Να κάνει εξετάσεις στο hospital στη Συγκρού. Τώρα, το τελευταίο δεν έδειξα. Ναι, 70 ευρώ για να μπει μέσα. 70 για να μπει μέσα. Σε κρατάνε και το βράδυ. Όχι, δεν σε κρατάνε. 70 για να μπει μέσα. Και για να κάνει. Α, ο καρδανάς. Ναι. Έλα. Κατέβα, είμαστε. Τελείωσε. Ναι, έλα. Ναι, είναι το παιδί που θα κάνει μετά. Θα το δείξουμε. Κάνουμε ζωντανή εκπομπή, έτσι. Α, έτσι, αυτά σε θέλω να πω. Να κάνουμε ασφάλειες, γιατί να δώσω εγώ 70 ευρώ μόνο για να μπω στο hospital και για τις εξετάσεις 200 ευρώ. Μου λέει μια κοπέλα, πια εκεί συζήτηση λοιπόν με άλλους και μου λέει γατούλα για 2 μέρες 3 εκατοστάρικα. Ο άλλος μου λέγε, λέω ρε παιδιά, ασφάλεια ζώων. Έχεις δίκιο, μια άλλη πάθηση πιο σοβαρή που θέλει και πεμπάζει σε υγεία. Τρίες τώρα, εγώ βλέπω τώρα εδώ τη φίλη μου για τη σκυλίτσα τώρα, γιατί είναι να πεθάνει εδώ 13 χρονών είναι, και την καρδούλα της και αυτά, και θα της φύγει, του λέω ότι θα της φύγουν 5-6 κιλάρικα έτσι για το σκυλί. Ναι. Δηλαδή, γιατί να μην γίνουν ασφάλειες, ασφάλεια, υγεία ζώο. Καλή ιδέα. Πολύ καλή ιδέα είναι. Ποιο θα βρω ασφαλιστή να τον τσιτώσω να το κάνουμε μαζί. Μ' αρέσει και εμένα αυτή η ιδέα που τη σκέφτηκα. Και τη σκέφτηκα και μέσα. Λοιπόν, ωραία, ρίξαμε και τις ιδέες μας. Την πάρει τώρα κανένας άλλος, θα γίνει εκατομμυριούχος. Έλατε. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Αλλά πες μου τι άλλο κάνεις. Δεν κάνεις μόνο τα σενάρια και κάτι άλλο θα κάνεις. Δεν πρέπει να τα βγάλουμε τόσο. Όχι, και αυτά δεν είναι. Τώρα θα δούμε τι άλλο. Σκεφτόμαστε διάφορα, θα δούμε. Και θα δούμε για την πορεία. Ναι, ναι. Τώρα είμαστε εδώ προς το παρόν. Προς το παρόν γράφουμε τα σενάρια, τις οικογενειακές ιστορίες ναι. Κάθε εβδομάδα. Σκεφτείτε ότι κάθε εβδομάδα γράφει 5 σενάρια. Άρα θα ξέρουμε ότι οι ιστοριούλες που βλέπουμε οφείλονται εδώ στο φίλο μου τον Νίκο. Ναι. Νικόλα μου. Κάνω μια, και μια αφιερωμένη στην Ολυμπιακή. Βέβαια. Ναι. Α, ναι, θα γράψει και ένα για μένα σπέσια. Ναι. Τι σου λέω. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ χαρηκαμε. Σε ευχαριστώ που με τίμησες και ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι έπρεπε βέβαια να εκτυπώσω το βιογραφικό σου και να κάτσω να το διαβάσω γιατί είσαι ταπεινό παιδί. Και όχι, δεν μας είπες. Και τι να σου πω. Μα δεν μου είπες τις μικρές ταινίες που συμμετείχες. Δεν μου έχεις πει τίποτα. Δεν μου είπες από τις σειρές που έχεις γράψει που δω εγώ κάποια... Έστω 2-3 πες, τα πιο αυτά μου πες μας. Τι να σου πω. Δεν έχει σημασία. Έχω γράψει για διάφορα, για τη Μουρμούρα, για το... Για τη Μουρμούρα έχει γράψει. Ναι, με τον... Ορίστε, με το τσιγγέλι του τα βγάζω. Παιδιά, γιατί οι άνθρωποι που έχουν πραγματικό ταλέντο είναι τόσο ταπεινοί και δεν το μαρτυράνε. Γιατί μου το κάνετε αυτό. Όχι, δεν έχει νόημα τώρα. Τι να σου πω ότι έχω κάνει
Γι' αυτό ήρθαμε, για να γνωρίσουμε τον Νίκο μας. Ήρθες για να γνωρίσουμε τον Σταθόπουλο. Διάφορα, ξέρω εγώ, για τον Τένα διάφορα. Έχουμε κάνει την επιστροφή, το έλα στη θέση μου, το... Όλα αυτά που μου αρέσουν, δηλαδή, το έλα στη θέση μου μου αρέσει. Ναι, το μουρμούρα μου άρεσε. Το μην ψαρώνεις, κάναμε. Το μην ψαρώνεις. Διάφορα, τα τελευταία, έτσι, 7-8 χρόνια γράφουμε... Συνέχεια. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, και σας ανήκει στη γυναίκα σου. Ο Λάκης ο Λαζόπουλος, αυτό να του το πούμε μια και... Να ευχαριστήσουμε τον Λάκη τον Λαζόπουλο. Ναι. Μπράβο, είδες ότι δεν είπαμε τίποτα. Είδε ένα θεατρικό που είχαμε κάνει, του άρεσε και είπε: θέλετε, έτσι απλά, παιδιά, θέλετε να γράψετε την τηλεόραση. Και ξαφνικά είμαστε στη. Γράψαμε, άρεσε αυτό που γράψαμε. Άρεσε αυτό που γράψαμε, βέβαια. Και συνεχίσαμε. Και συνεχίσατε και γράφατε. Αν δεν ήταν αυτό, ακόμα δεν θα. Θα κάναμε μεγάλη καριέρα στο θέατρο. Θα ήμουν νέο. Κιμούλης, όχι Φιλιππίνης. Να κλωτσέψω, όχι διδιασμός. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν συμβεί και αυτά, μωρέ. Δεν θέλω. Εντάξει, είναι... Γιατί δεν θέλω να έχουν συμβεί. Εγώ τον Κιμούλης είπα τον... Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μα και γι' αυτό, δηλαδή τώρα μιλάμε για τέρατα, ταλέντα έτσι και δεν θέλω, δεν θέλω. Πώς να σου το πω. Εντάξει, για το Μηδάνι το δικαιολόγησα ότι λόγω ότι έπαιζε τραγωδίες, δηλαδή θα σου πω κάτι, εγώ όταν έκανα. Με τον Άκη τον Δαβί μου κάνει μαθήματα και θυμάμαι έκανα το Σκυπίωνα. Ωραίος ο Άκης ο Δαβίς. Έκανα το Σκυπίωνα. Μου βγαίνει ή όταν διάβαζα τη Μύδια, μου βγαίνει αυτή και ειδικά όταν είσαι νέος. Τσουλή. Και έχεις άλλες ορμές, άλλα αυτά, ισοπεδώνεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, και τον δικαιολογώ έτσι, ότι επηρεάστηκε πολύ μου την τραγωδία. Το βλέπεις λίγο... Όταν είναι η δουλειά σου και έρχεσαι να, δηλαδή, άμα, πώς να σου πω, έρχονται άνθρωποι να τους πάρει συνέντευξη και τους πλακώνεις στα χαστούκια, σε συνεπέρνει δηλαδή το πάθος, μία, δύο, τρεις, θα πρέπει να το, δηλαδή ο άλλος θα πρέπει να πει, οκ, η παιδιά... Κοίταξε να σου πω κάτι τώρα με το Μηδάνι, τώρα ήταν ένας πιτσιρικάς, εντάξει, και εγώ ήμουν ερωτευμένη με τον Άκη τον Δαβί και ήμουν 15 χρόνο, 16. Άρα σε έκανε ότι, άμα ήθελε, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Και θυμάμαι που μου λέγε, γιατί ήθελα να πάω να δώσω εξαιρετικά ταλέντα και μου λέγε όχι πρώτα να ενηλικιωθείς και μετά. Γιατί δούλευα και βράδυ εγώ τότε και με μάλωνε ότι ξοδεύω ενέργεια στη δουλειά μου και δεν... Και ότι, δηλαδή, το εργαστήριο του πού ήταν στα Πετράλωνα κάπου, όχι. Μετά από τώρα πήγε στα Πετράλωνα. Mm. Ήταν στο Κολωνάκι ήμασταν. Mm. Ήμασταν στην αρχή κάτω στο, από το... Πέθατε στο κεφαλικό. Και ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω τι γίνεται με τον Άκη. Εγώ με γνώρισε 15-16 χρονών και του πήγα με του Ζαλοκώστα, ο Βοριάς Πουταρνά και Παγώνη. Εντάξει, μια χαρά. Του πήγα και ήταν στις Νόνικας Γαλινέας από κάτω το μικρό θεατράκι, διπλός αίρος λεγόταν. Μετά φεύγουμε, πάμε στο Κολωνάκι και μετά έφτιαξα το θεατράκι στα Πετράλωνα που πάθηκε και το κεφαλικό. Όταν λοιπόν εγώ άρχισα να στέκομαι στα πόδια μου από την περιπέτεια που είχα περάσει. Πήγα και τον βρήκα και του λέω με θυμάσαι και μου λέει ξεχνάω αυτή τη φωνή εγώ ποτέ. Και το μήνα έπαθε κεφαλικό. Κρύπας. Ναι, γάμο το. Ευχάριστα, το τελειώνουμε. Θυμήθηκα. Ευχάριστα, ναι. Τελειώνουμε. Όχι, υπάρχει εδώ πέρα, μας βλέπει από ψηλά. Ναι, ναι. Και γι' αυτό. Θα σου πω Στεπανιδίν. Ναι, ωραία. Θα σου πω Στεπανιδίν και θα σου πω να μου έρθεις μαζί με τη γυναίκα σου την επόμενη φορά. Και θα το πούμε μάλλον με τον καινούριο χρόνο το 22 που θα έχεις να μου πεις και πολλά πράγματα. Θα σου πω για το καινούριο. Μπράβο, θα μου πεις για τις δουλειές μου. Ναι. Είσαι και χαβαλετζής, όμως πρέπει να είσαι καλή παρέα εσύ. Ναι. Πρέπει να είσαι ωραία παρέα. Όχι πρέπει, είσαι ωραία παρέα. Το βλέπω, το βλέπω που όλα τα κάνεις έτσι. Ναι. Όχι, θα έχεις γράψει το έργο για μένα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα συζητήσουμε. Σε παρακαλώ πολύ. Θα έχεις κάνει το σενάριο της σύγκρισης. Αυτό θα γίνει. Και όμως μην το γελάμε, γιατί αν υπάρχει ένα χέρι και σε πιάσει και σε βάλει, τελείω, μετά τσακ τσακ, αν αξίζεις μετά... Ναι, μετά είναι στο χέρι, τι θα κάνεις εσύ. Ναι, αν αξίζεις κιόλας. Ναι. Σε αγαπώ πολύ, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδή μαζί με τη γυναίκα μας. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Μη σου πω να μου φέρεις και τα διδυμάκια. Δεν γίνεται. Περίμενε λίγο να βάλω.
Σας καληνυχτίζω. Σας αφήνω στο Χρήστο τον Καραθανάση. Παραδίδουμε την συνέχεια. Καλό βράδυ.